Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την πολύ ωραία συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπου πράγματι ο τύπος και έτυπος και ηλεκτρονικός ήταν πολύ κοντά στην αναπτυξιακή και αναδείξαμε μέσα από τη δική σας την παρέμβαση το έργο το οποίο κάναμε, που έπρεπε να αναδειχθεί για το λόγο ότι ήταν μια καινούργια εταιρεία με καινούριο σκοπό και τα πεπραγμένα της έπρεπε να γίνουν γνωστά στον κόσμο ώστε να καταλάβουν τι εργαλείο και τι αναπτυξιακή δυνατότητα έχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Η σημερινή συνέντευξη γίνεται εξ αφορμής του γεγονότος ότι πλέον περάτωσε την θητεία της το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής και αυτό δίνει τη δυνατότητα πλέον να κάνουμε έναν απολογισμό. Και η περάτωση αυτή έχει να κάνει όχι καταστατικά ότι ολοκλήρωσε τη θητεία της. Η θητεία της αναπτυξιακής είναι του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και το 26. Πλην όμως θεωρούμε ότι σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και ομόφωνα αποφάσισε ότι από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή άλλαξε και από τη στιγμή που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο να στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκ των πραγμάτων η νομοποίηση των μελών έπρεπε να σταματήσει να υπάρχει και να περάσει στην νέα Δημοτική Αρχή, η οποία με τη σειρά της θα φέρει σαν μονοπρόσωπη εταιρεία που είναι του Δήμου Μυτιλήνης η Αναπτυξιακή, δια του Δημάρχου, του νυν Δημάρχου, του εκλεγέντος Δημάρχου, του κυρίου Χριστόφα, το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως και το έφερε, ώστε να γίνει νέα Γενική Συνέλευση και να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τους εκπροσώπους που θα στελεχώσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να ξεκινήσει μια καινούργια θητεία. Θεωρούμε ότι ήταν μια δημοκρατική, να το πω έτσι, απέτηση που έπρεπε να τηρήσουμε. Και όλο το, επαναλαμβάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη το ζήτησαν και γι' αυτό το λόγο με εξοδότησαν να θέσω σήμερα υπόψη του Δημάρχου Μυτιλήνης την επιστολή παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία θα σας την διαβάσω ευθύς αμέσως. Θέμα: επιστολή παραίτησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Δια της παρούσης, σας υποβάλλουμε την παραίτησή μας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Μυτιλήνη ΑΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου σας και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εταιρεία και με τη νέα διοίκηση που θα εκλεγεί για τον καλό των συμπολιτών μας και του Δήμου μας. Υπογράφει από κάτω με σειρά Χατζηγιάννης Δημοσθένης, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωτούλης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ζαφυρίου Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μπαλής Αναστάσιος, τακτικό μέλος, Μαμάκος Μιχάλης, τακτικό μέλος, Ζερβού Μαρία, τακτικό μέλος, Αδριώτου Μυρσίνη, τακτικό μέλος, Σαρής Προκόπης, αναπληρωματικό μέλος. Σύσσωμο λοιπόν και τακτική και αναπληρωματική, υποβάλλουμε σήμερα την παραίτησή μας και βεβαίως θέτουμε τους εαυτούς μας στην διάθεση του Δημάρχου και της εταιρείας μέχρι τις εκλογές και τυπικά του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί όπως είναι φανερό, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει για τις επίγουσες πλέον περιπτώσεις και τα θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης να υπάρχει, έτσι ώστε να συνεχιστεί ομαλά η πορεία της και η διαδοχή με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό διότι μου δίνεται ευκαιρία εδώ να αναφέρω ότι η Αναπτυξιακή από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε στο δεύτερο χρόνο της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ήταν πραγματικά μια ευκαιρία, διότι ο νόμος που την ίδρυσε έπαψε να ισχύει και αξιοποίησαμε την ευκαιρία της ίδρυσης αυτής με ένα κεφάλαιο 200.000 ευρώ και με μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα που θα την αναφέρουμε διεξοδικά σήμερα, έτσι αναλυτικά. Έκανε ό,τι έκανε αυτά που θα ακούσετε, αναλώνοντας ένα κεφάλαιο 50.000 ευρώ, μένοντας σήμερα με ένα κεφάλαιο 150.000 ευρώ και κλείνοντας τη χρήση του 2023 με κέρδος, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μια, να το πω έτσι, συγκεκριμένη πρίκα, με οικονομικά μεγέθη τα οποία τα έχει ελέγξει η σημερινή Δημοτική Αρχή και έγινε αναλυτική παρουσίαση στο Δήμαρχο, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι ήταν μια νοικοκυρεμένη εταιρεία η οποία τίμησε μέχρι και το τελευταίο ευρώ
το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά κυρίως διεκδίκησε πολλά χρήματα μέσα από πολύ καλή παρουσία και με τιμότητα μελετών, έτσι ώστε να έρθουν αυτή τη στιγμή στην αναπτυξιακή έργα ύψους 6.300.000 περίπου χιλιάδων, με τα οποία υλοποιήθηκαν αυτά τα έργα τα οποία μάλλον είναι προς υλοποίηση, υλοποιήθηκαν έργα τα οποία θα σας αναφέρουμε, και παράλληλα ανέλαβε το έργο του ΠΙΚΠΑ, που ήταν μια απευθείας ανάθεση από το δημοτικό, από το Δήμο Μυτιλίνης, ύψους 270.000, εκτός λοιπόν των 6.300.000, που έπαιξε το ρόλο του διεκπαιρωτή αυτού του έργου, όπου και τον σχεδίασε και το υλοποίησε και το δημοπράτησε, δηλαδή και το εκτέλεσε, και πλήρωσε τον εργολάβο και το παρέδωσε ολοκληρωμένο πλέον στη Νέα Δημοτική Αρχή. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, με πολύ, έτσι, με πολύ έκδηλο τρόπο, το πόσο μεγάλη υπόθεση είναι η αναπτυξιακή για το Δήμο Μυτιλίνης και για τους Δήμους. Ο νέος δήμαρχος, στην ενημέρωση που είχαμε μεταξύ μας, το ήξερε πολύ καλά και πραγματικά χαρήκαμε, διότι παραδίδουμε την εταιρεία στη Νέα Δημοτική Αρχή, η οποία έχει αντιληφθεί τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα, διότι έχει τη δυνατότητα μέσα από αυτή την εταιρεία να κάνει έργα παρακάμπτοντας τις πολύ πολύ πιεστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, μέσα στα πλαίσια όμως της απόλυτης διαφάνειας και μέσα στην απόλυτη λογοδοσία, μια και οτιδήποτε σε σχέση με την αναπτυξιακή δημοσιεύονται στο Διάβγεια και όλα γίνονται μέσω διαγωνισμών. Η εταιρεία οτιδήποτε έπραξε ήταν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ήταν σε γνώση των δημοτών και σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων, με τρόπο που τελικά κατόρθωσε να φέρει σε πέρας όλα αυτά τα οποία θα παραδώσουμε στη Νέα Δημοτική Αρχή έτοιμα προς υλοποίηση ή το έργο του ΠΙΚΠΑ προϋλοποιημένο, για να αποδείξει ότι υπάρχουν και καλά εργαλεία στο χέρι του Δήμου και στο χέρι της Νέας Δημοτικής Αρχής, που με τη σειρά της είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη πίστη, γιατί θα πω εδώ ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ενώ βοηθούσε όσο μπορούσε και ο δήμαρχος Μυτιλίνης, ο πρώην δήμαρχος Μυτιλίνης, ο κύριος Στρατής Κίτελης, ήταν αρρωγός στην προσπάθειά μας, όμως μια καινούργια εταιρεία όπου έρχεται, αν και μονοπρόσωπη του Δήμου Μυτιλίνης, να κάνει έργα τα οποία παράλληλα τα κάνει και τεχνική υπηρεσία, έπρεπε να περάσει ο χρόνος που να γίνει αποδεκτό το έργο της. Οπότε θα θυμίσω στους δημότες και σε εσάς που μας κάνετε, που είσαστε παρόντες, ότι στις προσκλήσεις που έκανε η εταιρεία αυτής εξ αρχής να μεταπηδήσει υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου, επειδή υπήρχε ένα ομιχλώδες νομικό καθεστώς για το αν θα χάσουν τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι ή αν θα υπάρξει συνέχεια στην εταιρεία και στη μακροβιότητά της, και εν τέλει αν θα ανταγωνίζεται τις επίσημες υπηρεσίες του Δήμου και της τεχνικής υπηρεσίας, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Οπότε με τα πολύ πολύ, με πολύ μικρό προσωπικό, κάναμε σιγά σιγά ένα άνοιγμα στην κοινωνία και στον τεχνικό κόσμο, έτσι ώστε σιγά σιγά να κερδίσουμε την αξιοπιστία αυτή που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε από την πρώτη μέρα να το κάνουμε, όπως και το κατορθώσαμε. Τώρα λοιπόν είναι πολύ πιο ούριος ο άνεμος. Νομίζω ότι η νέα Δημοτική Αρχή δια του Δημάρχου θα έχει τη δυνατότητα, και του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου θα έχει τη δυνατότητα, να φέρει κόσμο και να πολλαπλασιάσει, να εκτοξεύσει τη δραστηριότητα της αναπτυξιακής από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η αρρωγή και η υποστήριξη, και νομίζω ότι είναι στο χέρι του Δήμου μας να την αγκαλιάσουμε την εταιρεία, διότι έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει με την γρηγοράδα αυτή η τεχνική υπηρεσία, όχι γιατί δεν έχει ούτε την τεχνική επάρκεια ή ότι τη θέληση, απλώς έχει πάρα πολλά πράγματα και αυτή να διεκπαιρεώσει, και πολλά περισσότερα έχει ανάγκη ο τόπος μας και ο Δήμος μας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλή, ο οποίος αναλυτικά θα σας πει τα έργα, και πριν όμως από εκείνον, φυσικά στον Δήμαρχο Μυτιλίνης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. Σήμερα εγώ δεν έχω να πω πολλά ως προς την εταιρεία. Θα δει την αναλυτική παρουσίαση, είναι ένας απολογισμός της αναπτυξιακής εταιρείας ως οφείλουν να κάνουν για το έργο που κάνανε τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, ήταν όταν κάθε εταιρεία
ξεκινάει στα πρώτα ξεκινήματα δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που μπορεί. Νομίζω ότι έχει μπει σε μια καλή ρότα. Υπάρχει και μια πρίκα κάποιων αρκετών χρημάτων. Θα τα δείτε, εμένα μου τα παρουσίασαν αναλυτικά πριν λίγες μέρες. Όπου μπορούμε εμείς να τα αξιοποιήσουμε και να τα δρομολογήσουμε προς όφελος των πολιτών, γιατί γι' αυτό γίνονται όλα. Η αναπτυξιακή, είπε, χρησιμοποιήσει ο κύριος Χατζηγιάννης μία λέξη που την υιοθετώ και εγώ πλήρως, είναι ένα εργαλείο. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε σε συντονισμό με τις υπηρεσίες του Δήμου, παράλληλα ως μία ομπρέλα, με το συντονισμό το δικό μου ως δήμαρχος, να βοηθήσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες να αλληλοσυμπληρώνονται για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλους αυτούς τους σπόρους που ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο για τη χώρα μας είναι αυξημένη. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια σύσκεψη στη διαχειριστική αρχή που την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το ΒΑΑ. Το νέο ΒΑΑ, το πρόγραμμα αστικής ανάπλασης, είναι 53 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά, αν δεν έχουμε το συντονισμό τον κατάλληλο με την αναπτυξιακή εταιρεία και την τεχνική υπηρεσία, δύσκολα θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε. Και αυτό γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι υπηρεσίες των Δήμων είναι προστελεχωμένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σταματάμε να διεκδικούμε προς την κεντρική εξουσία περισσότερες προσλήψεις επιστημονικού, κυρίως προσωπικού, αλλά και για άλλες υπηρεσίες καθαριότητας που δεν είναι παρούσεις. Όμως αυτό το εργαλείο το οποίο μας δίνει ο νόμος και το οποίο υπάρχει και λειτουργεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, θα πάρουμε τη σκυτάλη να το αξιοποιήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε και αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στα ταμεία τώρα, αλλά να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και άλλα εργαλεία, να φέρουμε και άλλους πόρους. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηγιάννη αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ευχαριστώ ειδικά για αυτό που κάνανε, που αποδεικνύει τη θεσμικότητα και την ηθική, ότι όταν αλλάζει μια διοίκηση μετά από εκλογές, υποβάλλαν την παραίτησή τους, ενώ όπως είπε, να το τονίσω θέλω αυτό, δεν έλυγε η θητεία τους τώρα, υποβάλλαν την παραίτησή τους στη διάθεση της νέας Δημοτικής Αρχής για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εμείς με ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και θέλω να το τονίσω αυτό και τους ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλή. Καταρχάς έχουμε μια διαφάνεια με μια ματιά τι έχουμε κάνει, οπότε εδώ είναι συγκεντρωμένο όλο το έργο. Επιγραμματικά θα σας πω ότι όντως ξεκινήσαμε με ένα κεφάλαιο 200.000 ευρώ και τώρα παραδίδουμε 150. Άρα ουσιαστικά είναι 50.000 εκείνες οι οποίες πήραμε από το ίδιο κεφάλαιο του Δήμου προκειμένου να δείτε να αναπτύξουμε το έργο που θα δείτε. Διεκδίκησε ο αναπτυξιακός οργανισμός και εξασφάλισε 6.296.700 για νέα έργα για το Δήμο Μυτιλήνης. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό δεν υπήρχε σε κανένα προγραμματισμό του προηγούμενου Δήμου, ούτε υπήρχε καμία περίπτωση αυτά τα έργα να έρθουν αν δεν υπήρχε αυτό το εργαλείο. Αναλυτικά έγινε 2.800.000 για την αξιοποίηση του δημοτικού καρατεπέ, αγροτική οδοποιία 594.000, ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Χιτά 2.400.000, στρατηγικός σχεδιασμός τουριστικού προορισμού 245.700, το free wifi 70.000, μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού θεάτρου 47.000, προμήθεια ειδικού οχήματος πολιτικής προστασίας 4x4 80.000, νέο σύστημα πυρόσβεσης της κατασκηνώσης Νεάπολης 60.000. Εκτός από αυτό, είχαμε στη διάθεση του Δήμου τις υπηρεσίες μας, όπου εκεί μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε την κατασκευή και την συντήρηση και επισκευή των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ, ένα έργο ύψους αξίας 270.000. Παράλληλα, τρέχαμε το όλο project της Έξυπνης Πόλης, το οποίο δεν ήταν εμείς το τρέχαμε, δεν πήραμε κάποια κεφάλαια από κάπου και θα δείτε στην πορεία τι κάναμε γι' αυτό. Αξιοποίηση δημοτικού καρατεπέ. Εδώ έγινε μια πρόταση για αποκατάσταση και αναβάθμιση της δημοτικής έκθεσης με την ονομασία Δημοτικός Καρατεπέ. Ουσιαστικά στο χώρο που ξέρετε ιστορικά πλέον τι έχει γίνει στα χρόνια του μεταναστευτικού, έχουμε προτείνει να δημιουργηθεί ένα μουσείο μνήμης, να αποκατασταθεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά, να δημιουργηθεί ένα κέντρο νεφαίων επιχειρήσεων, κοινωνικής οικονομίας και έρευνας, όπως και γραφεία για τη ΔΙΑΛ που όλοι ξέρετε πόσο ανάγκη τα έχει. Εδώ βλέπετε τα αρχιτεκτονικά τα οποία είναι έτοιμα, είναι στο κομμάτι της ορίμανσης του έργου. Υπάρχει το Μουσείο Μνήμης του Δημοτικού Καρατεπέ, όπου θα είναι ένα ψηφιακό μουσείο μετανάστευσης και μνήμης των όσων διαδραματίστηκαν σε αυτό το χώρο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με την πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία του Πανεπιστημίου
το τμήμα αυτό, να αρχίσουμε να κάνουμε προσέγγιση και ως προς το περιεχόμενο του μουσείου, και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο να μπορέσουμε να έχουμε την τελική εικόνα στο πώς θα γίνει. Κέντρο Νεφρών Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Οικονομίας και Έρευνας. Υπήρξε για 4 περίπου χρόνια με 5 αυτός ο χώρος το κέντρο της προσφοράς κοινωνικών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, δηλαδή εδώ οι μεγαλύτερες ΜΚΟ και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί προσφοράς σε κοινωνικό επίπεδο δρούσαν και έδιναν το έργο τους, που σημαίνει ότι έχει γίνει πια το σημείο του ΚΑΡΑΤΕΠΕ ένα παγκοσμίου φήμης σημείο όπου αποδέχονται αυτού του είδους τις ενέργειες. Εδώ λοιπόν μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε αυτό. Ήταν μια πρόταση η οποία είχε πάρα πολύ καλή αποδοχή και από την κυβέρνηση και γι' αυτό και το χρηματοδοτήσαμε. Επίσης, Γραφεία Κοινοφιλούς Επιχειρήσεις, σύνδρευση ΔΕΙΑΛ. Το έργο αυτό είναι σε μια ορίμανση περί του 85% τώρα, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχουν γίνει δηλαδή διαδικασίες ένταξης στο Ταμείο Αλληλεγγύης, έχουμε πάρει τα χρήματα για αυτό το έργο, έχουμε εκταμιεύσει το 40% όπως προβλέπει το Ταμείο Αλληλεγγύης και έχουν προχωρήσει στα υπόλοιπα. Να πω εδώ μια παρατήρηση, ο λόγος που δεν έγινε η υλοποίηση του έργου και στην φάση της δημοπράτησης και στην κατασκευή είναι το ότι επειδή είναι ιδιοκτησία της ΔΕΙΑΛ και επειδή υπάρχουν θέματα ιδιοκτησιακά που έχουν να κάνουν με τις αρτιότητες των οικοπαίδων, το θέμα κόλλησε με το γνωστό πρόβλημα που προέκυψε μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας της αρτιότητας των εκτός σχεδίων δόμησης οικοπαίδων. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση αυτή του που πρόκειται να πάρει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση που θα ξεκολλήσει το θέμα της αρτιότητας, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει εξοπλίση και του χώρου αυτού για να μπορέσει να γίνει δημοπράτηση και να ανέβουν τα τεύχη που είναι έτοιμα. Αγροτική οδοποιία. Η ήδη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε βγάλει πρόγραμμα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το οποίο και εκμεταλλεύθηκε ο Δήμος, πλην όμως στη συγκεκριμένη περιοχή της Μόριας, Παναγιούδας και του Αφάλουνα, δεν θα μπορούσε εν μέσω μεταναστευτικού να κάνει μελέτες τοπογραφικά και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν για να κατέβει σε αυτό. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κενό που ήρθε αναπτυξιακή και χρησιμοποιώντας πάλι ως εργαλείο χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, κατέθεσε την αναγκαία πρόταση και πήραμε την χρηματοδότηση, η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί. Νομίζω ότι είμαστε σε φάση συμβασιοποίησης σε αυτή τη φάση. Οπότε η ώρα μας έχει ολοκληρωθεί και η υλοποίηση ξεκινάει άμεσα. Ασφαλτόσταση δρόμου Χιτά, προϋπολογισμός 2.400.000. Πρόκειται για την ασφαλτόσταση του δρόμου που οδηγεί στο Χιτά Λέσβου. Ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο υπήρξε ένα αίτημα να χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή εταιρεία μας ως εργαλείο ουσιαστικά και από το Δήμο Μυτιλίνης και από την ΔΕΔΑΠΑΛ, οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με έναν δρόμο ο οποίος είναι σε πολύ κακή κατάσταση και έρχεται αυτό το έργο να το ασφαλτοστρώσει. Εδώ είμαστε στην ορίμανση του έργου στο 100%. Έχουν γίνει ό,τι χρειάζεται ως προς τα τεύχη δημοπράτησης και το διαγωνισμό και συμβασιοποίηση. Τη Δευτέρα γίνεται ο διαγωνισμός και μένουμε στην υλοποίηση. Μάρκετινγκ τουρισμού. Και εδώ ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο μπήκαμε στη διαδικασία να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια χρήματα προκειμένου να καλύψουμε κάποιες εντός εισαγωγικών πληγές που ενδεχομένως άφησε το μεταναστευτικό πίσω του και προφανώς ένα μεγάλο τέτοιο κομμάτι είναι το κεφάλαιο του τουρισμού. Εδώ διεκδικήσαμε και είμαστε ο μόνος προορισμός από τα νησιά που έχουν πληγεί από το μεταναστευτικό που κατάφερε να εξασφαλίσει τέτοια χρηματοδότηση, όπου ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα έργο μελέτης καταρχάς, που είναι η πρώτη φάση. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει ήδη και τα παραδοτέα της έχουν ξεκινήσει. Είμαστε το τρίτο παραδοτέο, όπως βλέπετε, 22 Δεκάτου παραλάβαμε το τρίτο παραδοτέο. Και τα στάδια αυτής της μελέτης είναι η έρευνα και η ανάλυση του περιβάλλοντος, η ανάλυση υφισταμένης κατάστασης, η χαρτογράφηση και αξιολόγηση τουριστικού προϊόντος, η στρατηγική μάρκετινγκ και κατευθύνσεις, είμαστε εδώ, μας έχουν παραδώσει μέχρι και το 4 που βλέπετε, και εκκρεμεί το στρατηγική επικοινωνίας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου και είναι η απευθείας ανάλυση των 30.000. Όλο το υπόλοιπο ποσό έρχεται στα έργα που θα δείτε τώρα, τα οποία είναι προς δημοπράτηση. Έχουμε και εδώ τα τεύχη δημοπράτησης έτοιμα. Απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου για να μπούμε στο δεύτερο.
Έχουμε την ανάπτυξη ενός ταξιδιωτικού website, ανάπτυξη παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα, όπου εδώ μέσα από Facebook, TikTok ή οτιδήποτε άλλο κοινωνικό δίκτυο θα βγάλει μελέτη ότι είναι το πιο σωστό, θα υπάρξει παρουσία τουριστικού προϊόντος Μυτιλίνη, καμπάνια προβολής σε ταξιδιωτικό πόρταλ και επίσης πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής και digital advertising plan. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, ενδεχομένως θα τα δείτε αναλυτικά μόλις ανακοινωθεί η μελέτη. Αυτό λοιπόν το έργο είναι σε μία ορίμανση του πρώτου μέρους στα 100% και η υλοποίηση, όπως σας είπα, τα 3/4 έχει δοθεί, άρα είμαστε στο 90%. Το δεύτερο μέρος, των 30.000, ναι. Έτσι. Το δεύτερο μέρος που είναι το πιο μεγάλο ποσό που σας ανέλησα είναι ως προς την ορίμανση του στα 100%, έχουμε δηλαδή τα τεχνική πράτηση, είμαστε έτοιμοι να το δημοκρατήσουμε, περιμένοντας την ολοκλήρωση της μελέτης και θα υλοποιηθεί αυτό σε δεύτερη φάση με τη νέα δημοτική αρχή. Με κανονική διαγωνιστική διαδικασία. Ναι, ναι. Έτσι. Δημοτικό θέατρο, προϋπολογισμός 47.000. Εδώ θεωρώ γνωρίζετε όλοι τα προβλήματα που έχει το Δημοτικό Θέατρο, κυρίως ως προς τον εξαρισμό και τον κλιματισμό. Χρειάζεται εδώ μια πολύ μεγάλη επένδυση, την οποία ευτυχώς προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ και το ΒΑΑ που μόλις ανέφερε ο Δήμαρχος. Εδώ όμως θα χρειαστούν μελέτες για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα τέτοιο κονδύλι. Οπότε φροντίσαμε να φτιάξουμε τη μελέτη, ζητώντας από το Ταμείο Αλληλεγγύης το αντίστοιχο ποσό, ώστε να τη διεκπαιρεώσουμε. Είναι σε μια ωρίμα στο 90% ώστε να τελειώσει και αυτή η μελέτη για να προχωρήσουμε στο έργο. Εντάξει. Όχημα πολιτικής προστασίας, προϋπολογισμός 80.000. Υπάρχει μία, ο Δήμος ήθελε να αγοράσει ένα ακόμα πυροσβεστικό όχημα, κυρίως για το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της Γέρας που τότε υπήρξε ανάγκη. Και είναι κάτι το οποίο έχει δρομολογηθεί και προχωράει. Είναι στο 90% η ορίμανση και θα γίνει η ανάθεση του έργου μόλις γίνει και αυτός ο διαγωνισμός. Έξυπνη πόλη, ένα γενικότερο κεφάλαιο στο οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Η έξυπνη πόλη, η στρατηγική του προηγούμενου Δήμου ήταν καταρχάς να υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουν free wifi για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση, είτε αλλιώς δεν νοείται. Και το δεύτερο είναι να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα διαθέσιμη για τους πολίτες. Ως προς το free wifi ήταν δύο οι φάσεις. Η μία φάση ήταν με χρηματοδότηση ενός voucher που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωστό Wi-Fi for EU, των 15.000. Και σε δεύτερη φάση, διότι αυτό δεν έφτανε για να καλύψει όλο το Δήμο, μπήκαμε στη διαδικασία να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και να μπορέσουμε να πάρουμε 70.000 ευρώ για να καλύψουμε όλο το Δήμο, μαζί με τα 15 τα προηγούμενα. Έτσι λοιπόν, εδώ θα δείτε ένα χάρτη όπου βλέπετε κόκκινο είναι της δεύτερης φάσης της χρηματοδότησης που εξασφαλίσαμε και με πράσινο είναι εκεί που έχει μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 15.000. Έχει καλυφθεί όλος ο Δήμος, κυρίως τα κεντρικά σημεία. Είναι εντυπωσιακό ότι όλες οι κοινότητες και όλα τα χωριά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην κεντρική πλατεία, έχουν πρόσβαση σε free wifi, οπότε μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε οτιδήποτε έξυπνο εντός εισαγωγικών έχουμε να δώσουμε ως προϊόν. Έχουμε φτιάξει ένα νέο website, το οποίο και εσείς θεωρώ πλέον μπαίνετε και το γνωρίζετε καλά, με αρκετά μεγάλο βάθος, δεν θέλω να σας κουράσω, θεωρώ το γνωρίζετε, και πολύ περιεχόμενο, το οποίο είναι δυναμικό και μπορεί οποιοδήποτε συνέχεια να προσθέτει πληροφορίες και να το αναβαθμίζει κι άλλο. Υπάρχει έξυπνη πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί από το 20 και μέσω της γραμμής του Δημότη, αλλά και μέσα από το website μπορούν οι δημότες να έχουν πέρα από τα παράπονά τους τις υποδείξεις τους και τι θέλουν να κάνουν. Αυτό έχει ένα σύστημα το οποίο γίνεται μια ανάθεση στο αντίστοιχο τμήμα και στο αντίστοιχο υπάλληλο και από εκεί ύστερα μπορούμε να παρακολουθούμε τη διαδικασία του αιτήματος, γιατί από μόνο του βλέπει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει το application και ο τρόπος μέσα από το website να γίνουν αυτές οι αιτήσεις. Με το application του Δημότη της Μυτιλίνης, όπου μπορείς να μπεις μέσα και να δείξεις σε ποιο σημείο θέλεις το πρόβλημά σου να λυθεί, εντοπίζεται μέσω website και από εκεί ύστερα προχωράει το αίτημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι πιο πολλοί Δήμοι πλέον το έχουμε και εμείς. Για αυτή την εφαρμογή το 2020 πήραμε τη δεύτερη καλύτερη διάκριση πανελλαδικά στο Best City Awards. Και είναι κάτι το οποίο έχει περπατήσει και, εν πάση περιπτώσει, πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και βραβευτήκαμε.
Η ορίμανση σε αυτό το έργο είναι στα 100%, όπως και η υλοποίησή του είναι στα 100%. Έχουν παραδοθεί και οι πλατφόρμες, αλλά και το free wifi σε όλα τα επίπεδα. Προγραμματισμός δράσης ψηφιακής ενίσχυσης. Πέρα από αυτό, επειδή υπήρξε ένα πρόγραμμα Τρίτσης όπου μας έδινε το περιθώριο να διεκδικήσουμε και να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση και για τα επόμενα βήματα της έξυπνης πόλης, ο αναπτυξιακός οργανισμός έκανε ό,τι χρειαζόταν ως προς τη μελέτη για να μπορέσει να καταθέσει προτάσεις στο πρόγραμμα Τρίτσης και να εξασφαλίσει κεφάλαια. Κάποια κεφάλαια τα οποία δεν τα έχω προσθέσει στο αρχικό, αυτά είναι προγραμματισμός, οπότε τώρα μάθαμε ότι έχουν εγκριθεί. Είναι 432.140 για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, υποστήριξη αυτόνομης και ασφαλούς διαβίωσης ηλικιωμένων. Είναι ένα project που τρέχει ήδη τα τρίκαλα και το κάναμε μαζί την πρόταση, όπου υπάρχουν κάποιες κάμερες και μπορούν να παρακολουθούν τους ηλικιωμένους. Οπότε, αν κάποιος πέσει, χτυπήσει σε ένα σπίτι, δεν θα μείνει αβοήθητος. Καλείται αμέσως αντίστοιχη βοήθεια για να τους περιθάλψει. Υπάρχει πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης και έξυπνες εφαρμογές 291.400. Τέλος, όπως σας είπα, αναλάβαμε και το ΠΙΚΠΑ, όπου θα δείτε ότι υπήρξε μία εικόνα απογοητευτική όταν το παραλάβαμε όντως, νομίζω το θυμόσαστε όλοι. Στην πορεία μπήκαμε στη διαδικασία να καταγράψουμε και να φτιάξουμε τοπογραφικά, αλλά και να μπορέσουμε να αδειοδοτήσουμε, πώς το λέμε, να νομιμοποιήσουμε όλα τα αυθαίρετα, δηλαδή όλα αυθαίρετα. Τηρήθηκε το πρώτο κομμάτι, το οποίο είχε τακτοποιήσει αυθαιρέτων σύνταξη μελετών και εκτέλεση του έργου, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Και το δεύτερο στάδιο, το οποίο περιλάμβανε μέσα και την υλοποίηση του έργου, και αυτή ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Εδώ είναι τα σχέδια. Και πάμε. Η ορίμανση του έργου είναι στο 100%, όπως και η παράδοση του στο 100%. Έχει υλοποιηθεί. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση μόνο εδώ, ότι όλα αυτά τα οποία είδατε έγιναν με ένα εντελώς απαραίτητο προσωπικό, το οποίο όμως ήταν αριθμητικά αμεληταίο. Θα πω ότι εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πραγματικά δουλέψανε όλοι συλλογικά, και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Πρωτούλη, και κυρίως τον κύριο Μπαλή, ο οποίος δούλεψε και διεκδίκησε πολλά χρήματα με πολύ καλές επαφές που είχαμε και λοιπά μαζί, και ο κύριος Τσολακούδης σαν τεχνικός διευθυντής. Στην πραγματικότητα το προσωπικό της εταιρείας ήταν ακόμα δύο άτομα, τα οποία μάλιστα αξιοποιήθηκαν μέσω ειδικών προγραμμάτων με μια επιχορήγηση της τάξης του 90% της δαπάνης, έτσι ώστε τελικά με αυτόν τον τρόπο και με πολύ έτσι προσωπική εργασία κατορθώθηκαν και γίνανε όλα αυτά τα οποία σας είπε ο κύριος Μπαλής. Το λέω διότι θα δείτε και μάλλον θα παρατηρήσατε ότι σε στάδιο μελετών απευθείας του Δήμου, εκτός από το ΠΙΚΠΑ, δεν είχαμε. Και εδώ έρχεται η νέα Δημοτική Αρχή, αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, που το είπα και εγώ, και είναι πραγματικά αυτός ο σκοπός και η κατεύθυνση, να μπορέσει να γίνουν προγραμματικές συμφωνίες της αναπτυξιακής με το Δήμο, έτσι ώστε να βάλει φτερά η εταιρεία σε πράγματα που αφορούν το Δήμο, να κάνει μελέτες και στην πορεία να διεκδικεί αυτά τα χρήματα μέσα από προγράμματα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε να φέρουμε την εταιρεία εκεί που πραγματικά ήθελε ο νομοθέτης, δηλαδή ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Θα πω και κάτι το οποίο είναι ένα καινούργιο. Μόλις χτες... Ναι. Θα το δείξω. Α, ωραία. Η αναπτυξιακή εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα του Horizon, το οποίο είναι πρώτη φορά σε όλο το νομό Λέσβου, κάτι τέτοιο, όπου πήρε αυτοτελώς μια χρηματοδότηση της τάξης των 165.000. Αναλογούν σε εμάς. Ναι, αναλογούν σε εμάς, 162, σε ένα πρόγραμμα πάνω από 2 εκατομμύρια, με το πρόγραμμα Horizon που είναι εταίρη από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίθηκε ότι έχει την επάρκεια να το κάνει και δίνεται δυνατότητα να εκτελέσει αυτό το πρόγραμμα, και αυτό το λέω διότι είναι ένας μπούσουλας για πολλά ακόμα που μπορούν να έρθουν μέσα από συντονισμένες προσπάθειες. Άρα λοιπόν, πεδίο δόξη λαμπρό, κύριε Δήμαρχε, να κάνουμε την αναπτυξιακή έτσι ώστε να τη ζηλεύουν και να την καμαρώνουμε όλοι. Εγώ να κλείσω, γιατί αυτό είναι το τελευταίο, και θα δώσω λίγο και το λόγο στον κύριο Πρωτούλη, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι ένα project το οποίο εκείνος το έχει κάνει. Ναι, δεν
δεν είπαμε λίγο την πυρόσβεση. Υπήρξε ακόμα μια χρηματοδότηση για να ολοκληρώσουμε το σύστημα πυρόσβεσης στη Νεάπολη, όλου του κυτάρου, να το πω έτσι, της Νεάπολης, όχι μόνο δηλαδή του ΠΙΚΠΑ, όπου έχει ένα δασάκι εκεί, το οποίο χρειάστηκε μια ιδιαίτερη προσέγγιση ως προς την πυρόσβεση, και εδώ χρειάστηκαν έξτρα κονδύλια, όπου και τα εξασφαλίσαμε και ολοκληρώθηκε και αυτό το έργο, δηλαδή η ορίμανσή του και η υλοποίησή του έχει παραδοθεί μαζί με το υπόλοιπο έργο του ΠΙΚΠΑ. Εκτός από το έργο του ΠΙΚΠΑ που ήταν χρήματα στην πρώτη φάση, όχι των 60.000, αυτό που είπε τώρα ο κύριος Μπαλής, χρήματα από το Δήμο Μυτιλίνης, και τα 60.000 αυτά της πυρόσβεσης και όλα τα άλλα τα έργα δεν είναι χρήματα που ήρθαν από το Δήμο Μυτιλίνης. Να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ήταν χρήματα που διεκδίκησε εξωγενώς μέσα από κανάλια διαπραγματεύσεων και υποβολής μελετών μέσα από διάφορους κυβερνητικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούμε με αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν δεν επιβαρύθηκε ο Δήμος Μυτιλίνης παρά μόνο με τις 50.000 του μετοχικού κεφαλαίου από τις 200, και παραδίδουμε το Δήμο, όπως είπα, μάλλον στο Δήμο, την αναπτυξιακή με κερδοφορία και με δυνατότητα να υλοποιήσει όλα αυτά τα έργα. Κύριε εγώ θα ήθελα ένα λεπτάκι να τελειώσουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Αυτός είναι ο απολογισμός. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς και βαθιά τον Δημοσθένη Χατζηγιάννη, τον πρόεδρο μας, για όλη αυτή τη συμπαράσταση που είχαμε και το πόρο που μας έχει δώσει, αλλά και τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστόφα, διότι όπως θεωρήσαμε ηθικό και σωστό να παραιτηθούμε για να αφήσουμε την Νέα Δημοτική Αρχή να προχωρήσει το έργο της, θεωρώ ότι και εκείνος έκανε το ηθικό και το σωστό να είναι εδώ σε αυτή την παρουσίαση, να υπάρξει μια πραγματικά παραλαβή παράδοση όπως θα πρέπει να είναι τα πράγματα πλέον. Και τον τιμά πάρα πολύ και τιμά και εμάς η παρουσία του, και σας εύχομαι στο έργο σας πραγματικά να έχετε επιτυχία, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Να μου επιτρέψετε να πω δύο πραγματάκια και θα είμαι πολύ σύντομος. Θα εστιάσω σε τρία πράγματα μόνο, αφού πρώτα βεβαίως ευχαριστήσουμε τη σειρά μου, τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Συνεργασία, καθώς και τους συνεργάτες στην εταιρεία, όπως και τους συναδέλφους από το Δήμο Μυτιλίνης. Σχετικά με το ΔΟΣΟΥ να πω ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία, παρόλο που το ΔΟΣΟΥ ήταν, όπως γνωρίζετε, διαπαραδεξιακό, και χαίρομαι που αυτός ο πολιτικός πολιτισμός συνεχίζεται σήμερα με την παραίτηση όλων μας και την άψογη στάση του κυρίου Δημάρχου, που τον ευχαριστούμε. Τα σημεία που θέλω να εστιάσω στην τομή είναι τα εξής. Είναι καταρχάς η πιστοποίηση της εταιρείας με το ISO 9001, μια πιστοποίηση που μας επέτρεψε από την αρχή να έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τα χρήματα, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε τις μελέτες και τα έργα που ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος και ο κ. Μπαλής. Και μάλιστα από μια εταιρεία, από πιστοποίησεις που είναι από τις παλαιότερες στον κόσμο, το γαλλικό νεογνώμονα, τον Bureau Veritas, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1828. Εκτός όμως από τις δυνατότητες από το Υπουργείο, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, επειδή είμαστε πιστοποιημένοι και έχουμε διαχειριστική επάρκεια, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα και στο νέο ΠΕΠ να είναι τελικός δικαιούχος και να βοηθήσει το έργο του Δήμου, αλλά και ειδικότερα και στο πρόγραμμα του ΒΑΑ της τάξης των 50 εκατομμυρίων, όπως ανέφερε ήδη ο Δήμαρχος. Τέλος, το τρίτο που θέλω να πω είναι για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πήραμε τις προάλλες το πρόγραμμα το Horizon, το Gov4All, από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν 35 διαφορετικοί εταίροι. Εκτός από αυτό όμως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, όπως το πρόγραμμα του Interreg Ελλάδα-Κύπρος. Έχουμε ήδη περάσει κάποιες μέρες, αλλά υπάρχουν ακόμα καιρός για να υποβάλουμε και εκεί προτάσεις, κύριε Δήμαρχε, και προφανώς θα βοηθήσουμε κι εμείς. Κλείνοντας, εμείς σας κουράζω άλλο, θέλω να πω ότι ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα η άτυπη ενημέρωση και στον κύριο Δήμαρχο αλλά και στους συνεργάτες, και εννοείται ότι παρόλο που παραιτηθήκαμε είμαστε στη διάθεσή τους από Δευτέρα να επιταχύνουμε αυτή την ενημέρωση, ώστε να υπάρχει μια ομαλότητη μετάβαση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πραγματικά κλείνω θέλοντας να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Μαρία Τζερβού που είναι και εδώ μαζί μας σήμερα, ειδικά τον Ζαφυρίου του Παναγιώτη, τον αντιπρόεδρό μας, τον Μαμάκο τον Μιχάλη σαν αρχηγός αντιπολίτευσης της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η οποία ήταν πραγματικά αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια,
την κυρία Ανδριώτου Μυρσίνη, τον Σαρή τον Προκόπη, τον κύριο Μπαλή, τον κύριο Τσολακούδη, τον Νίκο, ο οποίος πραγματικά με τις τεχνικές του γνώσεις και με την ικανότητά του, την εμπειρία του, αλλά κυρίως την διάθεση για δουλειά και το ζήλο που επέδειξε, σώσαμε κυριολεκτικά έργα τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν και τα κατορθώσαμε με μια τεχνική υπηρεσία που τελικά ήταν εκείνος με μια μηχανικό, πολικό μηχανικό βοηθό. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από πολύ καλή και σκληρή δουλειά ήρθανε και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι για μένα. Ήταν μια πολύ μεγάλη απόλαυση η αυτοδιοίκηση στην πράξη της και πραγματικά θέλω να ευχηθώ να πάμε έτσι, κύριε Δήμαρχε, γιατί όλοι αγαπάμε τη Μυτιλήνη και δεν υπάρχουν παρατάξεις και χρώματα στο Δήμο μας. Υπάρχει μόνο η παραγωγή του έργου για τον καλό των δημοτών, των παιδιών μας και για όλους εμάς που μένουμε στην ακριτική αυτή περιοχή. Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Απευθύνομαι στον κύριο Χριστόφου, στον Δήμαρχο. Η πρώτη είναι η εξής. Έχουμε μια εικόνα για τη σύνθεση του νέου ΔΣ και η δεύτερη είναι το γεγονός ότι το δείξατε κι εσείς σχετικά με την παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και επειδή και η ΔΔΠΑΛΗ είναι ένα εργαλείο για το Δήμο, θέλω να ρωτήσω πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε την όλη κατάσταση. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα, σήμερα είπα και προς τη μέση δώσαμε τις παρετήσεις. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν διαδικασίες για να οριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα επιθυνθώ και εγώ και στις άλλες δύο παρατάξεις αν θέλουν να ορίσουν από έναν εκπρόσωπο όπως είχαν κάνει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Θα περιμένω δηλαδή την παράταξη του κυρίου Κουφέλου και από την παράταξη της κυρίας Τσιριγότη. Το μοντέλο που θέλω να δημιουργήσουμε είναι αυτά που θα τα άτομα που θα προτείνει η Δημοτική Αρχή θα είναι τεχνοκρατικά λίγο τα μέλη. Δηλαδή δεν θα είναι αμιγώς αυτοδιοικητικά, αλλά θα είναι άνθρωποι με γνώσεις, γιατί πράγματι χρειάζονται γνώσεις για αυτή την εταιρεία να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα προγράμματα που είπε και τώρα τελευταίο ο κ. Πρωτούλης. Και μία θέση, μπορώ να σας το πω, το έχω συζητήσει ήδη, θα είναι από το επιμελητήριο Λέσβου. Έχω προτείνει στον κύριο Μερσινιά να μας ορίσουν έναν εκπρόσωπο όταν θα γίνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα ήταν σε σχέση με την. Σε σχέση με την ΔΔΠΑΛ, εγώ μίλησα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας είπα ότι θεωρώ, όπως το είπα και εδώ, ότι είναι ένα ηθικό ζήτημα. Είχαμε εκλογές τον Οκτώβριο. Οι πολίτες ψήφισαν, άλλαξαν τη Δημοτική Αρχή στο Δήμο Μυτιλήνης. Έτσι, το ίδιο έγινε και στο Δήμο Λίμνου και στο Δήμο Αγίου Ευστρατείου. Δεν μπορεί να παραμένει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο με την πραγματικά λίγη τον Απρίλιο ή τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, το 25. Όμως το ηθικό, το θεσμικό είναι αυτό που έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Μυτιλήνη ΑΕΛ υπό τον πρόεδρο τον κύριο Χατζηγιάννη. Πέρα από εκεί δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και εγώ δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με το πόσο ασφυκτικό είναι το χρονοδιάγραμμα μετά τις εργασίες που έχετε κάνει για τη νέα Δημοτική Αρχή, δηλαδή μας παρουσιάσετε την οριμότητα των έργων κτλ. Αλλά έτσι λίγο απλά θα πρέπει να έχει στο μυαλό της κάτι για να τρέξει άμεσα, κινδυνεύει κάτι να χαθεί. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι όλη αυτή η διαδικασία με το ΠΙΚΠΑ που κλέψανε πράγματα, που έγινε ό,τι έγινε. Ενώ υπήρχαν και χρήματα από τα Υπουργεία. Πώς άλλαξε και τι θα σημαίνει πρακτικά, ότι είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμος αυτός ο χώρος? Καταρχήν θα πω ότι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η Αναπτυξιακή πράγματι πρέπει να υλοποιηθούν. Είμαστε στη φάση της προκήρυξης των έργων και εδώ πρέπει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, ο νέος Δήμαρχος που το έχει αντιληφθεί πλήρως και είναι αρρωγός όλη αυτή την προσπάθεια, να στελεχώσει την εταιρεία, διότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης, ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο, ό,τι πιο εξελιγμένο, ό,τι πιο με δυνατότητα έτσι, προοπτική και αναπτυξιακή λογική και χρήσιμο για τους ίδιους να δουλέψουν εκεί. Οπότε μπορούν να έρθουν άνθρωποι από το Δήμο Μυτιλήνης και να βοηθήσουν, διότι πλέον είμαστε στη φάση που όλα αυτά τα έργα θέλουν κόσμο και θέλουν και υποδομή και προσπάθεια. Χρονοδιάγραμμα για να γίνουν υπάρχει δηλαδή άνεση χρόνου, όμως πρέπει να γίνουν με ασφάλεια και κυρίως
την εμπειρία των στελεχών, έτσι ώστε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μέχρι και την πληρωμή του εργολάβου να γίνεται από την ίδια την αναπτυξιακή. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, διότι έχει το προνόμιο διαχειριστικά να το πράξει. Την έχει δώσει την νομοθετική αυτή δυνατότητα το περιοδικό διάταγμα που το προβλέπει τη σύσταση των αναπτυξιακών. Άρα λοιπόν έχει δυνατότητα να αποσυμπιέσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και να την δώσει με πολύ έτσι καλύτερες γραφειοκρατικές δυνατότητες τη δυνατότητα να κάνει πράγματα η αναπτυξιακή. Για το δεύτερο είπαμε είναι για το ΠΙΚΠΑ. Για το ΠΙΚΠΑ είναι ένας χώρος, δηλαδή φανταστείτε ότι όλα αυτά που γίνανε με τις εκπτώσεις της τάξης, με την έκπτωση που δόθηκε από τον εργολάβο με 150.000, πόσο ήταν ακριβώς, 135.000. Καταλαβαίνετε, μία έκταση παρατημένη, μία έκταση η οποία ήταν λαιλατημένη από την τελευταία χρήση μέχρι και από τις κλεψιές που γίνανε από τους γνωστούς αγνώστους που μπαίνουν σε αυτούς τους χώρους και κλέβουν. Ήταν πραγματικά μία πολύ πολύ νοικοκυρεμένη εργολαβή από την πλευρά μας. Παρακολουθήσαμε και ο κύριος Σολακούδης καθημερινά ήταν εκεί από το πρωί για να γίνουν τα καλύτερα με τα λιγότερα χρήματα. Είναι έτοιμο, η πυρόσβεση είναι μοναδική στη Λέσβο, δεν υπάρχει άλλη, και κατασκήνωση και όλα αυτά ελεγμένα από το Υπουργείο, το αρμόδιο, ότι έχουν την επάρκεια να τα κάνει όλα αυτά. Είναι στο χέρι της Νέας Δημοτικής Αρχής να δώσει και περισσότερα χρήματα ώστε αυτός ο χώρος που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στην πόλη για να φιλοξενήσει τέτοιες κοινωνικές δράσεις, κατασκηνώσεις παιδιών ή τρίτης ηλικίας, ή να είναι χώρος εκδηλώσεων κλπ. Να το κάνει. Δίνεται η δυνατότητα να πάρει την άδεια την περιβόητη που δεν την έχει τη δυνατότητα κανένα ΠΙΚΠΑ να την Ελλάδα, μάλλον κατασκήνωσε την Ελλάδα να το κάνει. Αυτό είμαστε πολύ κοντά να το πετύχουμε. Οπότε πλέον πολλαπλασιάζει τη χρησιμότητα του χώρου και μπορεί να γίνουν πολλά, και όλα αυτά είναι στο χέρι της Νέας Δημοτικής Αρχής, που νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται, γιατί το έχουμε συζητήσει με τον νέο Δήμαρχο. Και να πούμε ότι, συγγνώμη Πρόεδρε, ότι έχει προχωρήσει, έχει εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο η δεύτερη τροποποίηση που αφορά τη φύλαξη, ναι, η οποία αυτές τις μέρες βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της, ώστε μέχρι για ένα εξάμηνο τουλάχιστον να είναι ο χώρος φυλαγμένος και να μην υπάρχει κίνδυνο στον. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, και ευχαριστώ ιδιαίτερως και τον Αλέξανδρο τον Σταρά, τον υπάλληλό μας που είναι εδώ πέρα, και δίπλα τον Κεστράτο Κοντέλη, ο οποίος που είναι, και τον Γιώργο τον Κατζούρη. Ποιος άλλος είναι? Μια ερώτηση. Ναι, γιατί πραγματικά όλοι αυτοί που είπα είναι εδώ και είναι κοντά μας, ενώ έχουν τελειώσει οι συμβάσεις τους. Είναι δηλωτικό το πόσο έτσι ομαδικό ήταν το πνεύμα, και από το νέο χρόνο δεν πληρώνονται και είναι κάθε μέρα στην εταιρεία, ακριβώς διότι θέλουν να προσφέρουν και να τελειώσουν αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς όλα αυτά τα παιδιά. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ναι, αν εκκρεμεί κάτι από πλευράς εγκαταστάσεων στο ΠΙΚΠΑ για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι οι κατασκηνώσεις. Και το δεύτερο, σχετικά με το κλειστό γυμναστήριο. Αν θυμάμαι καλά, πρόκειτο στο ΚΑΤΕΠΕ να δημιουργηθεί ένα κλειστό γυμναστήριο, να γινόταν η μελέτη από τον αναπτυξιακό οργανισμό. Όχι, από το Δήμο. Από το Δήμο, από το Δήμο ήταν αυτό. Ναι, για το κλειστό γυμναστήριο ήταν από το Δήμο. Και όσον αφορά, τι είπαμε, το άλλο, το... Για το ΠΙΚΠΑ, όπως είπα, εμείς θα δώσουμε το επόμενο διάστημα διοδοτεί το χώρος. Φυσικά, όταν θες να κάνεις εγκαταστάσεις, π.χ. να φιλοξενείς και να κοιμούνται παιδιά, πρέπει να κάνεις και κουζίνες, πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα οποία υπήρχαν και εκλάψαν ή δοθήκαν με πολύ αποδεκατισμένο τρόπο από την προηγούμενη χρήση. Οπότε πρέπει να γίνουν αναγκαίες επενδύσεις. Ο χώρος έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει αδειοδοτημένα. Απλώς από εκεί πέρα είναι θέμα να το εμπλουτίσεις για να μπορέσεις να το δουλέψεις με τον καλύτερο τρόπο και να φιλοξενήσεις πρόσωπα και παιδιά εκεί.